Πολύ σημαντική νίκη στο Χαλκιοπούλιο για τον Έσπερο Μάικ Τεολαμίας που επικράτησε του Πανερυθραϊκού με 67-56 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο στόχο, την παραμονή στην κατηγορία. Μάλιστα, ο Έσπερος κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά από την ήττα του πρώτου γύρου στη Νέα Ερυθρέα. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 12-19 στο 1 λεπτό, με την πρώτη περίοδο να τελειώνει με σκορ 15-21. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τον Πανερυθραϊκό να έχει συνεχώς το προβάδισμα και το τέλος του ημιχρόνου τον βρήκε στο συν 6, 31-37. Αμφίρροπο ήταν και το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Έσπερο να περνά για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 40-39 στο 24 και να προηγείται με ένα καλάθι διαφορά στο 30, 49-47. Οι παίχτες του Γιάννη Σοφολιάνη μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουν την νίκη στην τελευταία περίοδο και τα κατάφεραν. Παίζοντας πολύ καλή άμυνα, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Έσπερος δέχθηκε μόλις 19 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να πάρει προβάδισμα 8 πόντων, 64-56, 2-21 πριν τη λήξη. Με καλάθι και φάουλ του Μανοίλοβιτς στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Έσπερος έφτασε στην τελική επικράτηση με 67-56. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Παπαντονίου με 16 πόντους, ενώ από τον Πανερυθραϊκό ο Κουρουπάκης με 14. Νομίζω ότι το μπάσκετ τελειώνει στο δεύτερο ημίχρονο, όχι στο πρώτο. Στο πρώτο όντως ήμασταν καλοί, ελέγξαμε το ρυθμό, χτίσαμε μια μικρή διαφορά, αλλά το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου και ιδιαίτερα το τρίτο δεκάλεπτο ήταν τραγικό για μας. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπήκαμε καθόλου με ρυθμό μέσα. Μπήκε πολύ γρήγορα η Λαμία στο παιχνίδι και νομίζω μετά και λόγω έδρας το έλεγξε πλήρως. Μας μπήκε η πίεση παραπάνω και σαν εκτός έδρας παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Λαμίας. Προχωράμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είναι τεράστια η νίκη. Καταρχήν, πέρα από, από τη νίκη, καταφέραμε να πάρουμε και τη διαφορά που είχαμε χάσει το πρώτο μάτς. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα απέναντι στην Ερυθρέα τη συγκεκριμένη στιγμή, που είναι μια από τις ομάδες με τους ίδιους στόχους με εμάς. Κοιτάξτε τώρα, πολλές φορές τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει. Εντάξει, δηλαδή, τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο έχουν βγάλει το μερί ψυχή, παρόλο που ήμασταν άστοχοι, παρόλο που ήμασταν νευρικοί, παρόλο που ήμασταν αγχωμένοι. Είναι τέτοια η καρδιά των παιδιών, και ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια, γιατί παίρνουμε πάρα πολύ δύναμη από τον κόσμο, οι οποίοι ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε κακή μέρα καταφέρνουν να κρατάνε τον αντίπαλο πολύ χαμηλά, όπως έγινε και σήμερα, και να πετύχουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Νομίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δίνει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο boost για τη συνέχεια, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια, αρχίζει γινωμένης από το Σάββατο σχηματάρι που πρέπει να συγκεντρωθούμε για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πάνω απ' όλα πραγματικά τους βγάζω το καπέλο σήμερα. Συγχαρητήρια στον κόσμο, καταπληκτικός για ακόμη μια φορά. Συγχαρητήρια και στους διαιτητές και στους αντιπάλους για το πολύ ωραίο παιχνίδι που έγινε. Σε εσάς που είστε μαζί μας για μια ακόμη φορά. Ελπίζω σε ανάλογες εμφανίσεις στη συνέχεια. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Μπορείς να κερδίσεις όλες τις έδρες, μπορείς να χάσεις από όλες τις ομάδες αν δεν είσαι σε καλή μέρα. Είχαμε λίγο πίεση παραπάνω στην αρχή. Ευτυχώς έκανα τη δουλειά μου, βοήθησα. Όλα τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Βάλαμε πάρα πολύ δυνατά τα κορμιά μας. Αυτό ήταν το σημαντικότερο, η μαχητικότητα που έβγαλε η ομάδα, ο χαρακτήρας. Έχουμε προσωπικότητες, έχουμε παίχτες με πολύ μεγάλη εμπειρία να βάλουμε τα κρίσιμα καλάθια. Συνεχίζουμε κάθε εβδομάδα, πηγαίνουμε να πολεμάμε στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να μαζέψουμε όσες περισσότερες νίκες γίνεται, για να καταφέρουμε να σωθεί αυτή η ομάδα όσο πιο εύκολα, όσο πιο γρήγορα μπορεί. Πάντως η μάχη της παραμονής έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Πολλές ομάδες είστε εκεί κοντά στην βαθμολογία. Όλες οι ομάδες από το 8 και κάτω είναι στα ίδια πάνω κάτω. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε δύο νίκες με τον Παπάγου και τη Δόξα Λευκάδας. Έχουμε πολλά κρίσιμα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη.